Deputy Lampros Fountoulis, 1 minute ekeflopis. Η κατάσταση στα καταστήματα κράτησης σε ορισμένα κράτη-μέλη είναι πραγματικά τραγική. Υπερπληθυσμός, ελλείψεις προσωπικού, απαρχαιωμένες εγκαταστάσεις. Στην Ελλάδα αντιμετωπίζουμε επιπλέον και το πρόβλημα του τεράστιου αριθμού αλλοδαπών κρατουμένων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις συνθήκες που επικρατούν. Η έκθεση όμως ασχολείται μόνο με τις συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων. Εστιάζει μόνο στο πώς θα μειωθούν οι ποινές τους, αδιαφορώντας για τα θύματά τους. Αδιαφορεί για τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους που η ζωή και η υγεία τους κάθε μέρα είναι σε κίνδυνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε στην Ελλάδα περικοπή δαπανών που είχε ως αποτέλεσμα την έλλειψη προσωπικού, την αδυναμία κατασκευής νέων εγκαταστάσεων ή εξυγχρονισμού των ήδη υπαρχόντων. Με τον περιβόητο νόμο Παρασκευόπουλου στην Ελλάδα το 4322 του 2015 για την αποσυμφόρηση των φυλακών, περισσότεροι από 2.000 κρατούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει πως το νομοθέτημα απέδωσε οικονομικά. Αλλά μετά τις αποφυλακίσεις, δεκάδες περιπτώσεις καταδίκων κατέληξαν αδιαπράκτων εκ νέου αξιόπινες πράξεις. Σας καλώ λοιπόν να αντιστρέψετε την οπτική σας γωνία, να υποστηρίξετε τη διάθεση νέων κονδυλίων και να επικεντρωθείτε σε μια πολιτική που θα προασπίζεται την κοινωνία, τα θύματα και όσους την υπηρετούν και όχι αυτούς που την υπονομεύουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.